Ιστορική ανάκρουση του εθνικού ύμνου στην Ιαπωνία για τον Δημήτρη Κυρσανίδη. Με συνολική βαθμολογία 26, ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο freestyle στο πρώτο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα parkour που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γυμναστικής στο Τόκιο. Αυτό εδώ είναι το πρώτο ever επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Ο DK, όπως είναι το αθλητικό προσωνύμιό του, έχει ήδη άλλους 4 παγκόσμιους τίτλους. Για την τρίτη της παρουσίας σε Ολυμπιακούς Αγώνες ετοιμάζεται η Άννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης κατάλαβε χθες την δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στο Κάιρο, κλειδώνοντας παράλληλα μία θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Αν και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι, η Κορακάκη εξασφάλισε από τώρα την παρουσία της στο Παρίσι, όντας η πρώτη από την Ελλάδα που τσεκάρει εισιτήριο.